Οι εικόνες παραπέμπουν σε ένα σχολείο που έχει αφαιθεί στην τύχη του. Οι εργασίες στις κολόνες ξεκίνησαν, αλλά στη συνέχεια έμειναν στη μέση. Η παλαιότητα του κτηρίου είναι εμφανής. Σε μια περιοχή που επλήγει σφοδρότατα από το σεισμό, μικρά παιδιά πηγαίνουν στο σχολείο υπό αυτές τις συνθήκες. Ο αγιασμός πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό και τον Υπηαγωγείο Καστελίου, αλλά η ευχή για καλή σχολική χρονιά θα πρέπει να συνοδευτεί από γενναίες παρεμβάσεις. Δυστυχώ, εγώ ω νέο γονέα, έκπληκτο παρατήρησα προχτέ στον αγιασμό του αντιδημάρχου ούτε καν να πλησιάζουν στο σημείο για να ελέγξουν την κατάσταση. Αυτό με προσωπικά και όλους τους γονείς που έχουμε συζητήσει μας εξοργίζει. Εδώ και μήνες ο Σύλλογος Γονέων και Κιδεμόνων υποστηρίζει ότι έχει ενημερώσει για την κατάσταση του σχολείου, το οποίο είναι ένα από τα παλαιότερα της περιοχής. Ωστόσο το καλοκαίρι κύλησε και ο Σεπτέμβρης βρήκε γονείς και μαθητές να αντικρίζουν την ίδια εικόνα. Φυσικά και όλοι ήμασταν ανήσυχοι. Όλοι οι γονείς φοβηθήκαμε βλέποντας τα σίδερα εκτεθειμένα, καθώς δεν ξέρουμε στατικά αν είναι εντάξει ή όχι. Αντίθετα ότι ήρθε μετά το σεισμό να γκρεμίσουν τους σοβάδες για να συνεχίσουν να φτιάχνουν, τελικά δεν το φτιάξανε ποτέ. Φαίνεται ότι είναι λίγο επικίνδυνο, δεν είναι. Έχουμε τη διαβεβαίωση από την τεχνική μα υπηρεσία ότι στατικά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Τρία τμήματα του Δημοτικού και όλα τα τμήματα του νηπιαγωγείου κάνουν μάθημα σε λιώμενε αίθουσε. Δηλαδή, σύμφωνα με του γονεί, τα παιδιά ψήνονται τι ζεστές μέρε του χρόνου και παγώνουν το χειμώνα. Είναι προκάτ, λιώμενο, ε, κατασκευή πριν περίπου 60 χρόνια. Ε, δεν υπάρχουν ερκοντήσεων μέσα εκεί με αποτέλεσμα το καλοκαίρι τα παιδιά να βράζουν. Ένα πολύ κακό προάβλιο χώρο, χωρί καθόλου ίσιο το καλοκαίρι. Χωρί να προχωρήσουν, μπορούν να προστατευτούν από τη βροχή. Με τουαλέτε έξω που για έναν ήπιο να πηγαίνει βρέχοντα από την αίθουσα στην τουαλέτα, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ σημαντικό. Σύμφωνα με πληροφορίε, η διεύθυνση του σχολείου έχει ενημερώσει τη Δημοτική Αρχή Μινώα Παιδιάδο από τον Ιούνιο με αλλεπάλληλα έγγραφα για την κατάσταση του σχολείου. Τώρα θα ξεκινήσουν οι διαδικασίε ώστε να επιδιορθωθεί και η, η τέτοια η πληροφορία που έχουν τεχνική υπηρεσία ότι σε 4-5 μέρε όλα θα είναι εντάξει. Ναι, μπορούσε να γίνει. Μπορούσε να γίνει, αλλά δεν είχε γίνει γιατί σα λέω και πάλι εγώ το έμαθα χθε. Τα τελευταία δύο χρόνια έχουν διπλασιαστεί τα παιδιά του και ακόμα έχουμε γραφέ. Έχουμε 70 παιδιά σε τρει μικρέ λιώμενε αίθουσε. Και είμαστε ανυπόμονοι στο τι θα συμβεί τα, επό, τα επόμενα χρόνια. Γιατί, όπω καταλαβαίνετε, ένα σχολικό κτίριο δεν υλοποιείται μέσα σε ένα και δύο χρόνια. Αυτή τη φορά οι γονεί δηλώνουν ανυποχώρητοι αν δεν δουν άμεσε παρεμβάσει.